Όσοι ζουν στην Ευρώπη το είχαν ήδη αντιληφθεί και τώρα το επιβεβαιώνουν και οι δορυφόροι του προγράμματος Κοπέρνικος. Το καλοκαίρι που ολοκληρώνεται ήταν και επισήμως το θερμότερο στην Ήπειρο από τότε που τηρούνται αρχεία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, κατά το μήνα Αύγουστο η μέση παγκόσμια θερμοκρασία ήταν κατά 0,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της τριακονταετίας 1991-2020. Στην Ευρώπη όμως η αύξηση της θερμοκρασίας ήταν 0,8 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή 0,4 βαθμούς μεγαλύτερη σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2021, που επίσης αποτέλεσε ρεκόρ. Την ίδια ώρα, στο μεγαλύτερο μέρος της Σκανδιναβίας και σε συγκεκριμένες περιοχές της κεντρικής και της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, η υγρασία ήταν υψηλότερη από το μέσο όρο. Τα απανοτά κύματα ζέστης που έπληξαν φέτος στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Οι φωτιές ήταν περισσότερες και καταστροφικότερες, ποτάμια και λίμνες ξεράθηκαν και καλλιέργειες αφανίστηκαν.